Yeah, boy. Γεια σας παιδιά, εδώ είναι ο G-Player και αυτό είναι ακόμα ένα βίντεο Brawl Stars. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας πω για τον Brawl Stars. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τη στιγμή που τραβώ το βίντεο τελείωσε η Trophy League και έχω πάνω από 10.000 star points και μπορώ να πάρω τον Night Mecha Crow πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι το πέρα, τον οποίο είναι πάρα πολύ καλό skin, αλλά σε αυτό το βίντεο δεν θα κάνουμε αυτό. Επίσης, έχω 10.000 coins για να πάρω, το Silver Mortis κατά προτίμηση και έχω πάρα πολλά gems επειδή άνοιξα ένα pack στο shop με 15 ευρώ που είχε 200 gems, coins και κάτι mega boxes. Επίσης, τώρα που τελείωσε λοιπόν το Trophy League, άνοιξε το big box και το mega box και πήρα το Griff. Δεν το περίμενα καθόλου, είναι πραγματικά ένας απίστευτος brawler. Έχω βάλει power points για να τον πάω μέχρι κάποιο level, αλλά δεν θα τον αναβαθμίσω τώρα, ίσως τον αναβαθμίσω μετά, θα δούμε. Και μου ξεκλείδωσε και το quest που είναι για με 1000 tokens, win 15 battles with Griff. Εύκολο, εννοείται. Και έχουμε και ένα mega box, το big box, το πήρα από τα tokens και ναι, οπότε τον έχω 10 τρόπα, έπαιξα μόνο ένα match να δω πως είναι κτλ. Οπότε αυτό το βίντεο θα παίξουμε με Griff, να δούμε τα... Και ναι, θα παίξουμε με Griff λοιπόν, solo showdown. Πάμε λοιπόν να δούμε πόσο τρόπα θα πάρουμε, πόσο rank θα τον πάμε βασικά, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, αυτά τα matches τώρα είναι με bots εννοείται. Δηλαδή πιο εύκολα δεν γίνεται. Είναι OP ο Griff, δηλαδή πιστεύω θα συμφωνείτε με μένα, να το βλέπετε, την παίρνει πανεύκολα και είναι και power 1 κιόλας, δηλαδή power 10 είναι πραγματικά απίστευτος, δεν τον σταματάει σχεδόν με τίποτα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στο κέντρο να πάρουμε τα boxes επειδή κανείς δεν τα παίρνει, επειδή όπως είπα και πριν είναι bots. Εκεί είναι μια σέλη με super. Νάτι. Πάμε να δώσουμε την ήττα. Πήραμε και αυτό το πίνι από το Brawl Stars Championship. Εννοείται πως δεν κατάφερα να τον νικήσω. 15 wins δηλαδή είναι πολλά πρώτον. Και δεύτερον ήταν αρκετά δύσκολο. Είχα κολλήσει το hot zone και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ενώ όλη την ώρα χάναμε. Και έχουμε 12 cubes. Griff, δεν μπορεί να μας κάνουν τίποτα τώρα όποιος και είναι ο αντίπαλος. Και μπάζ να είναι δηλαδή, δεν νομίζω να μπορεί να μας νικήσει. Πού το? Α, να τους εκεί κάτω, είναι ένα σπόκο, καλά. Να τιμάρουμε εδώ λίγο. Επειδή είναι bot σχεδόν.
Και ορίστε, νικήσαμε. 10 τρόπαια, άλλο ένα battle. Πάμε να παίξουμε play again, γιατί όχι. Να το πάμε τουλάχιστον rank 5, επειδή τα... είναι easy wins εδώ πέρα. 10 τρόπαια τα παίρνεις άνετα κάθε match. Βλέπετε. Αυτό το μποτάκι πήγε ακριβώς πάνω μου. Δηλαδή... δεν χρειάζεται καν να... δεν χρειάζεται καν να τον κυνηγήσω. Το αυτό το μπροκ. Λοιπόν, εδώ πέρα ανοίγουμε τα box χαλαρά. Πάμε. Κοιτάξτε λίγο πόσο γρήγορα κάνει recharge το super του. Τόσο γρήγορα. Απίστευτο. Δηλαδή, βαράς ένα super, βαράς ένα άμμο και σου φόρτωσε παλιά. Είδατε. Ο Daryl δεν ρολάρε καν πάνω μου. Δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει. Πάμε. Πού είναι οι υπόλοιποι? Α, να τη εκεί μία Ems. Να τη, η Τζάκι, μία Τζάκι εδώ πέρα, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και τέλος, βλέπετε πόσο γρήγορα κάνει ριτσά το σούπερ του, είναι πραγματικά απίθανος ο Γκριφ. Είναι πραγματικά απίθανος. Και χαίρομαι και πάρα πολύ που τον πήρα. Επίσης να πω ότι έχω πάρα πολλά token doublers. Οπότε θα πάρουμε αρκετά tokens γι' αυτό. Επίσης τώρα που παίζουμε bots δεν είναι ανάγκη να πάω να πάρω boxes. Μπορώ απλά να τους σκοτώνω να τελειώνουμε. Έτσι κάπως. Επειδή να κάνουμε, ξέρετε, έτσι γρήγορα γρήγορα να τελειώνουμε. Δεν έχει νόημα να κάτσεις να μαζέψεις όλα τα boxes. Δηλαδή ναι, εδώ πέρα στο κέντρο εννοείται πως δεν είναι κανείς. Τα bots έχουν πάρα πολύ λίγο IQ για να πάνε στο κέντρο. Λοιπόν, να τους ένας άλλος εκεί πέρα. Dynamite. Όπα, με πέτυχε. Αλλά δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα επειδή είναι Griff. Και ναι, τον νικήσαμε. Εδώ είναι ένας κόλτ ο οποίος έχασε. Ω, εμένα ζωή έμεινε. Ω. Auto aim, τέλος. Πάρα πολύ εύκολα. Οπότε Griff rank 5, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε και άλλα ματσάκια, επειδή το βίντεο μέχρι στιγμής οπότε βλέπουν 5 λεπτά, οπότε χαλαρά είμαστε. Τέλεια. Πάμε εδώ πέρα να νικήσουμε αυτόν τον Bo, ο οποίος είναι εύκολος στόχος και είναι και power ended μεταξύ αυτός. Ορίστε, πάει. Πάει και αυτός ο Dynamite, καλά, ήρθε κατευθείαν απάνω μου. Πάμε να βρούμε άλλους εδώ πέρα, α, έχει έναν εκεί. Να δούμε τι είναι αυτός εκεί. Α, μια Jackie είναι. Ωραία. Όπα, αυτός εκεί πέρα ο Stu πρέπει να είναι player. Δεν νομίζω να είναι bot, αυτός εκεί πέρα ο Stu. Α, στόχισα. Ωραία. Οπα, 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 οπα. Α, καλά, η Τζάκι δεν αντέδρασε καν επειδή είναι bot, οπότε... τι να κάνουν τα bots, δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Easy wins. Ο άλλος τελευταίος που είναι, κάπου θα κρύβεται σίγουρα, όλα τα bots κρύβονται. Και είναι δύσκολο να τα βρεις. Α, νάτι, εκεί πέρα μια Jess είναι. Και έχει πάρει πάνω από μένα, αλλά θα την νικήσω εγώ επειδή είναι bot. Πάρα πολύ ωραία. 6 λεπτά είναι το βίντεο μέχρι στιγμής. Πήραμε κι άλλα tokens και μισό να δω. Μα όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Ήθελα να πατήσω 6 να δω που είμαι σχετικά, επειδή πήρα αρκετά tokens από ό,τι είδα. Αλλά τέλος πάντων. Πάντα όταν ξεκινάτε με ένα νέο μπρόλερ, επειδή τον ανεβάζετε πάρα πολύ εύκολα, σας δίνει πάρα πολλά tokens. Οπα, παραλίγο. Εντάξει, ευτυχώς ο Griff δεν έχει και τόση λίγη ζωή, οπότε είναι σχετικά εύκολο να... δεν είναι και τόσο δύσκολο δηλαδή να μείνει ζωντανός, οπότε... ειδικά σε μεγάλο power. Εδώ πάρω αυτά τα boxes είναι δικά μας. Οπα, 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 οπα. Α, μας νίκησε η Ems εκεί πέρα. Καλά, δεν πειράζει, σιγά.
Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε λίγο που είμαστε στα tokens. Επειδή 42 τρόπαια, 348 tokens με δουλεύεις. Όλα αυτά δεν ήταν καν από quest. Οπότε, ναι. Τρομερό. Έχουμε και token doublers, έχουμε και ανεβάζουμε και κάνουμε rank up εύκολα και τον γκρίφο, οπότε γι' αυτό. Εκείνο είναι ένα squeak ο οποίος, αυτός πρέπει να είναι παίκτης. Ενώ τώρα σιγά σιγά νομίζω παίκτες είναι, απλά είναι πολύ χαμηλά, όπα. Όπα, 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 όπα. Α, τελευταίος, γιατί όμως. Δεν πειράζει, πάμε πάλι, δεν πειράζει. Πάμε άλλη μία-δύο, άλλες μία-δύο πίσεις να τελειώσουμε το βίντεο εκεί πέρα. Να παίξουμε και μία Brawl Ball λέω μετά από αυτό, να δούμε πόσο καλός είναι σε Brawl Ball, πιστεύω θα είναι πολύ καλός. Πάμε εδώ να δούμε αν έχει κάναν εδώ πέρα. Ένας Bull εκεί, ωραία. Bull έρπιμο, πάμε με τον Bull. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάρουμε τώρα τον Αλεπρίμο. Οπα. Ας το χω εδώ πέρα, αλλά... Oh, 86 ζωή, α, εντάξει, πάλι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλό kill εδώ πέρα. Και είναι και ένας Poco με 5, ο οποίος, επειδή ο Poco δεν κάνει καθόλου damage, το νικήσαμε. Έτσι απλά. Και εκεί είναι μια ρόζα η οποία πασχίζει να ανοίξει τα boxes. Και έχει αρκετά, αλλά... Τι νίκησα. Οπότε, ναι. Και τώρα θα πάμε και μια Brawl Ball, λέω. 8 τρόπια, εντάξει, δεν είναι και πολλά. Ωραία. Πάμε λίγο Brawl Ball, Super Stadium, και okay, πάμε να δούμε πόσο καλό είναι σε Brawl Ball. Όχι, βασικά να τον κάνουμε λίγο Power 2. Κρατώ τα coins μου, γι' αυτό δεν θέλω να τα ξοδέψω. Άντε, να πάμε και Power 3, γιατί όχι. Πάμε και Power 4. Πάμε και Power 5. Και τώρα δεν τον πειράζουμε άλλο. Ωραία, εκεί, Power 5, μια χαρά. Πάμε να δούμε πόσο καλό είναι σε Brawl Ball. Και μετά να τελειώσουμε το βίντεο, εννοείται. Και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο καλός είναι. Okay, αυτό, οι αντίπαλοι νομίζω είναι παίκτες και όχι bots. Επειδή πλέον με βάζει με παίκτες από 40 τρόπια και μετά νομίζω με παίκτες σε βάζει. 40-50 κάτι τέτοιο. Οπότε γι' αυτό. Αλλά αυτή είναι και αυτή χαμηλό power από ό,τι καταλάβει, οπότε... Δεν είναι και τόσο δύσκολο να τους νικήσουμε. Ελπίζω δηλαδή να μην είναι και τόσο δύσκολο. Οπότε μέχρι στιγμή σας πω ότι... πόσο καλός νομίζω ότι είναι ο Γκριφ. Λοιπόν, ο Γκριφ έχει σχετικά μικρό range, αλλά από κοντά μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλο damage και αυτό είναι το καλό του. Επίσης στο super του είναι πάρα πολύ καλό και αυτό κάνει πάρα πολύ damage. Και είναι πολύ χρήσιμο σε hot zone, ξέρω εγώ, που πιάνει πάρα πολύ χώρο το super του, δηλαδή, και τους αναγκάζει να βγουν έξω από το τέτοιο, από το zone, οπότε γι' αυτό. Πάμε να το βάλουμε τώρα. Πάμε να το βάλουμε. Ορίστε, πάρα πολύ ωραία, ένα goal. Και δηλαδή ο Griff είναι σχετικά καλός παντού, ουσιαστικά, σχεδόν παντού. Και σε bounty δηλαδή είναι καλός στο να παίρνει kills και τα λοιπά. Εδώ πέρα ο Γκρίφ αυτός μας έκανε λίγο damage, αλλά τον έχουμε. Εκεί πέρα ο Σάντι αυτός, μια χαρά είναι. Χαλαρός, ωραία. Τώρα έχουμε Power 5 Γκρίφ. Ωραία. Έχουμε βάλει την αγκόλ, οπότε δεν ανησυχούμε να μας το γυρίσουν, επειδή δεν νομίζουν να μας το γυρίσουν. Να πάρει ένα πίξελ πιο αριστερά να ήμουν, νομίζω θα το είχα βάλει. Πόρε τι έκανα, να πάρει. Δεν πειράζει, εδώ πέρα αυτό το squeak μας ενοχλεί πολύ, δυστυχώς, και δεν μπορούμε να πάρουμε την μπάλα, ωραία την πήρε η Amber, πάρα πολύ ωραία. Μου δίνει πάσα.
Και δεν το έβαλε επειδή ο Γκριφ κάνει 1 δισεκατομμύριο damage. Οπότε δεν μπορούσε να το βάλει έτσι κι αλλιώς. Και έχω και περισσότερη ζωή από, από τον αντίπαλο Γκριφ. Αυτό είναι το. Oh! Αυτό ήταν triple kill. Νομίζω αυτό ήταν triple kill. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε το σημερινό βίντεο αυτό ήταν. Ο Γκριφ είναι απίστευτος. Τρομερός στο damage, τρομερός στα πάντα. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε like, να γράψετε ένα comment και φυσικά εγγραφή στο κανάλι. Και θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!